Γεια σας, γεια σας σε όλους που κάνουμε το σύστη. Εγώ είμαι εδώ, μαγειρεύω φρέσκο ήλιο στο μεσημεριανό. Θα φτιάξω εδώ το μπέικον και μανιτάρια, θα φτιάξω μακαρόνια αλλά κρέμ. Έτσι μπαμ μπαμ, γιατί δεν είχα μαγειρέψει. Το πρωί πήγα στην Μπουκάρα, Παύλα Πολική, και κάναμε πρόβα τα νύχια για το γάμο. Θα σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, άλλαξα το σχήμα. Όπως βλέπετε, άλλαξα το σχήμα, τα έκανα αμυγδαλωτά και αυτά εδώ τα δύο είναι με γκλίτερ, όπως μπορείτε να δείτε, και αυτά εδώ τα υπόλοιπα, αυτό, αυτό και αυτό, είναι με πέρλα. Τα δοκιμάσαμε λοιπόν και τα δύο, και την πέρλα και το γκλίτερ, για να δούμε τι μας αρέσει καλύτερα να κάνουμε στο γάμο. Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις κουμπάρα που φτιάχνει νύχια. Και έχει τα προνόμια. Κάναμε πρόβα και στα νύχια, εκτός από όλα τα άλλα. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε τον γκλιτεράτο και όχι την πέρλα. Θα ταιριάξει καλύτερα με τον νυφικό. Αύριο έχω τη σχεδόν τελευταία πρόβα, όχι η τελευταία, η προτελευταία πρόβα του νυφικού μου. Και είμαι σχεδόν έτοιμη. Ανυπομονώ να πάω να πάρω από τη Vivian, σας έχω ξαναπεί για τη Vivian, τα Vintely, τα οποία μου έχουν φτιάξει το μικρό γαμπριάτικο, το κοστούμι του Φίλιππου και τα παρανυφάκια μου. Την υπερευχαριστώ τη Vivian, είναι εξαιρετική, ανυπομονώ να τα δω και να σας τα δείξω και εσάς όλα. Με ρωτάτε πάρα πολλές κοπέλες διάφορα πράγματα για το γάμο, θα μπορώ να σας πω μετά το γάμο πολλά πράγματα σχετικά με αυτά. Με την οργάνωση, με αυτά, με εκείνο, με τα άλλα. Θα σας πω επίσης τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, τι δεν πήγε καλά, τι δεν οργάνωσα σωστά, που ελπίζω να τα έχω οργανώσει όλα ok. Τότε θα σας πω, θα σας κάνω σοβαρό update γάμου, γιατί ακόμα δεν έχω άποψη, δεν έχει γίνει ο γάμος και δεν ξέρω αν όλα θα είναι καλά, δεν ξέρω αν το κέντρο θα είναι όπως θα φαντάζομαι, δεν ξέρω αν όλα αυτά που φαντάζομαι θα είναι όπως θα φαντάζομαι. Θα σας πω όμως πραγματικά μετά το γάμο τι ήταν και τι δεν ήταν όπως φανταζόμουν. Αυτά. Πολύ αγχωμένη και πολύ ανυπόμονη γι' αυτό. Σας φιλώ.